Καλησπέρα σας. Έχουμε την απαιτούμενη απαρτία και ξεκινάμε την συνεδρίασή μας με ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα, μια ιδιαίτερη συνεδρίαση όπου φιλοξενούμε ελληνικούς συλλόγους και ρωμαϊκούς συλλόγους από την Εγγύς Ανατολή. Το θέμα της συνεδρίασης είναι ελληνική και ρωμαϊκή παρουσία στην Εγγύς Ανατολή και την επιτροπή μας είναι καλεσμένη και θα ενημερώσουν ο Χαμπίπ Σαλούμ, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Δαμασκού, ο Παναγιώτης Ανδριώτης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βηρητού, ο Ραφαέλ Ηλίας Ίσα, πρόεδρος της ελληνικής ομοσποδίας Λεβαντίνων και ο καθηγητής Νεγκίπ Γιαχάν, πρόεδρος της Ρωμαϊκής Πολιτιστικής Κοινότητας από την Βηρητό. Γνωρίζουμε καλά όλοι μας ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή το 1922 με 1923, παρατηρείται μία μετακίνηση πληθυσμών προς την Συρία και τον Λίβανο, πληθυσμών, ελληνικών πληθυσμών που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, στο Τσεσμέ, στην Καπαδοκία, και αναγκάστηκαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή να μετακινηθούν αντί προς την Μητρόπολη Ελλάδα, προς διωγμένοι, προς τις χώρες αυτές. Βέβαια η παρουσία, η ελληνική παρουσία στην περιοχή ξεκινά από πολύ μακριά, από τους ελληνιστικούς χρόνους και τους βυζαντινούς χρόνους ακόμη, και εκτός από τους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα στις περιοχές αυτές, οι πληθυσμοί αυτοί που προϋπήρχαν, οι γηγενείς πληθυσμοί, οι ελληνικοί πληθυσμοί που προϋπήρχαν εκεί, έχουν οργανωθεί σε κάποιοι από αυτούς, σε ρωμαϊκές κοινότητες, σε ελληνοορθόδοξες κοινότητες, είναι οι λεγόμενοι Ρωμιέ, οι Ρουμ, όπως τους λένε εκεί, που πιστεύουν ότι οι ρίζες τους είναι ελληνικές, έχουν ελληνική συνείδηση, είναι Έλληνες ορθόδοξοι και θέλουν να διατηρήσουν αυτή την ρίζα και αυτή τη σχέση με τις ρίζες τους, δηλαδή με τις ρωμαϊκές ρίζες όπως λένε. Αυτοί οι πληθυσμοί υπολογιζόταν γύρω στα 2 εκατομμύρια στις δύο χώρες. Σήμερα μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και τα γεγονότα στο Λίβανο, κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πόσους πληθυσμός από αυτούς έχουν μείνει εκεί, ούτε πόσοι Έλληνες έχουν μείνει στην περιοχή. Υπολογίζεται, ανεπίσημα, δεν ξέρω αν είναι επίσημο αυτό, ότι στη Συρία κατοικούν, παραμένουν γύρω σε 700.000 από αυτούς τους πληθυσμούς, τους ελληνικούς πληθυσμούς, και 600.000 στο Λίβανο. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε και θα ακούσουμε τους εκπροσώπους αυτών των πληθυσμών. Θα μας μιλήσουν για την παρουσία τους εκεί, θα μας μιλήσουν για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για τις συνθήκες που υπάρχουν εκεί και βεβαίως για τις δραστηριότητες τους και για την προσπάθειά τους, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν να διατηρήσουν τις σχέσεις και τις ρίζες με την ελληνική παράδοση. Όσον αφορά τη διαδικασία, θα αναφέρω λίγα για τον κάθε σύλλογο. Θα δίνω το λόγο στον πρόεδρο, στον αντίστοιχο εκπρόσωπο του συλλόγου, 4 συλλόγους δηλαδή, και στο τέλος θα τοποθετηθούν τα κόμματα και όσοι συνάδελφοι θέλουν ή όποιοι από τους παρευρισκόμενους, από τους προσκεκλημένους βρίσκονται διαδικτυακά, θα μπορούν να πάρουν το λόγο και να πούνε την άποψή τους, όπως και ο καθηγητής Ταλέμπ που ζήτησε το λόγο. Θα τον δώσουμε το λόγο στην συνέχεια. Η ελληνική κοινότητα της Δαμασκού είναι μια... πρέπει να πω το εξής, πρέπει να πω για να είμαι και δίκαιος, ότι η συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε μετά από αίτημα και αίτηση του συναδέλφου του Μανούσου του Βουλουδάκη και του Κυριάκου, του Παναγιώτη του Σκουρολιάκου. Και εγώ βεβαίως κίνησα τις διαδικασίες, θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, αυτή η συνεδρίαση σημερινή, και κάναμε όλες τις διαδικασίες και σήμερα βρισκόμαστε εδώ και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Δαμασκού
ονομάζεται Χαμπίμπ Σαλούμε. Η ελληνική κοινότητα της Δαμασκού ιδρύθηκε το 1917, πριν από 100 περίπου χρόνια, και αριθμεί περίπου σήμερα 500 μέλη. Η παρουσία στην Συρία βέβαια των Ελλήνων μετρά, όπως είπα και προηγουμένως, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Και στην Συρία έχουν εγκατασταθεί πληθυσμοί μετά την Μικρασιατική καταστροφή από τις περιοχές της Μικράς Ασίας, κυνηγημένοι από τους Οθωμανούς και τους Νεότουρκους του Κεμάλ. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ελλήνων λειτουργήσαν για δεκαετίες ελληνικά σχολεία, τα οποία λόγω και της μεγάλης έγκλης του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στη χώρα αυτή προσέλκυσαν και χριστιανούς μαθητές μη Έλληνες, που δεν ήταν Έλληνες, ντόπιους, αραβόφωνες. Το τμήμα της ελληνικής γλώσσας Δαμασκού είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Το έτος ίδρυσής του είναι το 1919, πάνω από 100 χρόνια περίπου, και η έδρα του βρίσκεται στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας του Δαμασκού. Σε αυτό λειτουργούν τμήματα μητρικής και τμήματα ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς. Ωστόσο, οι ελληνικές κοινότητες της Δαμασκού, του Χαλιπίου και της Λατάκιας αγωνιούν αυτή την περίοδο για την συνέχιση της ελληνικής εκπαίδευσης των παιδιών τους και για τη διατήρηση των ελληνικών παραδόσεων, καθώς τον τελευταίο χρόνο δεν λειτουργήσε καμία εκπαιδευτική μονάδα λόγω μη απόσπασης εκπαιδευτικού από την Ελλάδα εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή, και αυτό είναι ένα θέμα και ένα πρόβλημα που και εμείς πρέπει να το δούμε και να το εξετάσουμε. Ο πρόσφατος εμφύλιος πόλεμος προκάλεσε μαζική φυγή μεγάλου μέρους των χριστιανών, των χριστιανικών πληθυσμών, που εγκατέλειψε βίαιως την περιοχή αναζητώντας καταφύγιο σε άλλες χώρες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς περάσανε και από την χώρα μας, πολλούς έχουμε γνωρίσει, αφήνοντας βεβαίως τις πατροπαράδετες αιστείες τους. Η φυγή βεβαίως αυτή του πληθυσμού επηρέασε και την ελληνική κοινότητα. Είναι όμως σημαντικό να αναφέρουμε σήμερα ότι φέτος στις 28 Οκτωβρίου στη Δαμασκό γιορτάστηκε η επέτειος του Όχι στην Ελληνοορθόδοξη Μητρόπολη της Δαμασκού, της Συριακής Πρωτεύουσας, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αντιοχίας και Πάσης Ανατολίας, έτσι δεν λέγεται, και Πάσης Ανατολής Ιωάννη, παρουσία εκπροσώπων της Συριακής Κυβέρνησης, βουλευτών. Διαβάζω ότι υπάρχει και μία ομογενής βουλευτή στην Συρία, εκπροσώπων και αρχών και τοπικών αρχών. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εορταστική εκδήλωση που έγινε και η παρουσία, που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ελληνικού στοιχείου στην περιοχή. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Δαμασκού, διαδικτυακά αν μας ακούει, το Χαμπίμπ Σαλούμε, να μας μιλήσει για τον Σύλλογο, για τους Έλληνες της Δαμασκού και της ευρύτερης περιοχής, να μας πει τις δραστηριότητες του, τις προβληματισμούς του και να μας καταθέσει και προτάσεις ή ζητήματα που θεωρεί ότι μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Αν με ακούει ο κύριος Σαλούμε διαδικτυακά, έχει το λόγο. Το βλέπετε, ο κύριος Σαλούμε με ακούει? Μάλλον πρέπει να έχουμε μία καθυστέρηση, μία εστέρηση λόγω της μετάφρασης. Δεν έχει μπει. Μπορείτε λίγο να τον... Ωραία. Ωραία. Έχετε το λόγο, κύριε Σαλούμε. Ανοίξτε το μικρόφωνο, δεν σας ακούμε. Παιδιά, να τον ειδοποιήσετε ότι δεν τον ακούμε. Είναι
ανοίξει το μικρόφωνο του. Αν δεν τον ακούει. Και ακούτε. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, ακούγεστε. Ακούγεστε. Ναι, ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρος της Βουλής, κύριε Βουλευτέ. Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα για μας. Για πρώτη φορά μπορούμε να μιλήσουμε και όλη η Ελλάδα να μας ακούει. Πιστεύω τα προβλήματα των Ελλήνων διασποράς είναι τα ίδια σε όλο τον πλανήτη. Αλλά στην χώρα μας είναι λίγο διαφορετική, λόγω των πολέμων. Περάσαμε δύσκολες μέρες στην Συρία, χωρίς καμία βοήθεια από την πατρίδα μας. Τώρα είμαστε καλύτερα, αλλά η οικονομή μας ζωή πολύ δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε βοήθειες για να μπορούμε να μείνουμε στην χώρα που γεννηθήκαμε. Πιστεύω χωρίς βοήθειες όλοι οι νεολαία μας θα φύγουν εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν θέλω να πάρω το ρόλο των ζητιανών. Εμείς περιμένουμε από σας τι έχετε προγραμματίζετε για μας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο βουλευτή Μανούσος Βουλουδάκη για τον μεγάλο του ρόλο για τον ελληνισμό. Οι Έλληνες στη Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Ο ελληνισμός είναι παραπάνω από 2.000 χρόνια. Τα ελληνικά μας γράμματα βρίσκονται περίπου σε όλα τα αρχαία. Και έως τώρα, χωριά στην κοιλάδα των χριστιανών μοιάζουν με τα χωριά μας. Το εκκλησάκι, τον Ορθόδοξο Παπά και η γιαγιά με τα μαύρα. Τελειώνω με αγάπη, Χαβίπ Σαλούμε, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Δαμασκού. Ζήτω η Ελλάς, η Συρία ποτέ δεν θα πεθάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χαβίπ Σαλούμ γεννήθηκε το 1958 στη Δαμασκό. Είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας, πρόεδρος τώρα, μέλος από την ηλικία των 18 ετών, διετέλεσε ταμεία της κοινότητας από το 1993 στο 2003 και πρόεδρος από το 2018 μέχρι σήμερα. Και έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πατριώτες, κύριε Πρόεδρε. Συμπατριώτες. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ. Τον λόγο τώρα θα δώσουμε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Δηρητού, τον κύριο Παναγιώτη Ανδριώτη. Η Ελληνική Κοινότητα της Δηρητού ιδρύθηκε πριν από έναν αιώνα, το 1920. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται με μόνιμο και αδιάλειπτο τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τα εγκεκριμένα καταστατικά του. Από την αρχή της Οθωμανικής κατοχής υπήρχαν πολλοί Έλληνες που ήταν εγκατεστημένοι σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, στη Σιδώνα, στη Βηρητό, στην Τρίπολη. Μερικοί από αυτούς ήταν έμποροι, εργαζόταν υπό το Οθωμανικό καθεστώς, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν εκεί για πανεπιστημιακές σπουδές. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η ελληνική κοινότητα Βηρητού διοργανώνει διαρκώς κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε συνεργασία με το σχολείο της, τις οργανώσεις της, τις ελληνικές λέσχες, το Λίβανο, την Πρεσβεία και το Προξενείο. Σήμερα η ελληνική κοινότητα της Βηρητού διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες και συμμετέχει σε πολλές εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση και την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στους Έλληνες που ζουν στον Λίβανο και τον Λιβανέζικο λαό. Η ελληνική κοινότητα της Βηρητού λειτουργεί επίσης ως ένα από τα πιο σύγχρονα γλωσσικά κέντρα στο Λίβανο. Στο τμήμα ελληνικής γλώσσας διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Είναι επίσης
επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις, πιστοποίησης, επάρκειας της ελληνομάθειας για τους μαθητές που επιθυμούν να λάβουν επίσημα πιστοποιητικά ελληνομάθειας. Επίσης, η ελληνική κοινότητα αναλαμβάνει πολλά φιλανθρωπικά έργα σε αναξιοπαθούντες Έλληνες που ζουν στο Λίβανο, κάτι που γίνεται πολύ διακριτικά. Ένας από τους στόχους είναι να γίνει το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο σημείο συνάντησης για όλους τους Έλληνες στο Λίβανο και σημείο αναφοράς για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό με την βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας του ελληνικού κράτους και των τοπικών εταίρων. Κύριε Πρόεδρε, αν μας ακούτε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω και όπως τα είπατε όλα για την κοινότητα Βέτο, είσαστε καλά ενημερωμένοι. Ετοίμασα δύο λόγια να σας τα πω, αλλά δυστυχώς τα πω στα αγγλέζικα, δεν ήξερα πώς θα έχει με μετάφραση επί τόπου για αυτά που θα πούμε, όπως είχα δει πως είχε πολλοί Λιβανέζοι και άλλοι που είναι μαζί μας σήμερα. Αν μου επιτρέψετε, θα τα πω το λόγο μου στα αγγλέζικα. Αγαπητέ Πρόεδρε και βουλευτές, ευχαριστούμε που οργανώσατε αυτή την συνεδρίαση για την ελληνική διασπορά και επιτρέψατε σε εμάς να συμμετάσχουμε. Φαίνεται ότι οι Έλληνες είχαν μια μεγάλη παρουσία στη Μέση Ανατολή και έχουμε καταφέρει να διαμορφώσουμε από κοινού την περιοχή. Έχουμε λοιπόν ήδη μια μεγάλη παρουσία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ξέρουμε ότι εγκαταστήθηκαν και πάρα πολλοί Έλληνες το 1992 με την Μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα οι ελληνικές κοινότητες είναι πάρα πολύ ισχυρές και έχουμε περίπου 5.500 Έλληνες να διαβιούν στο Λίβανο. Και βλέπουμε ότι οι κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις που έχουν πλήξει το Λίβανο τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα. Ελπίζουμε ότι ο Λίβανος θα επιστρέψει στην ευημερία στο έγκυς μέλλον. Έχουν εγκαταστήσει πάρα πολλοί Έλληνες σε αυτή την περιοχή, στη Τρίπολη, στη Βηρυτό και στο Χαλέπι. Κάποιοι ήταν έμποροι και άλλοι ήρθαν για να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια. Πολλοί Έλληνες εδώ στο Λίβανο έχουν έρθει για να γιορτάσουν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η ελληνική κοινότητα έχει ανθίσει. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε και πάρα πολλούς πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και μπορούμε να πούμε ότι η κοινότητα είχε ανθίσει. Και επίσης, καταφέραμε να χτίσουμε και ένα νέο σχολείο όταν αποκτήσαμε ένα νέο οικόπεδο. Το ελληνικό σχολείο ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο. Το 1975, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στο Λίβανο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε το σχολείο. Ήταν υπό την κατοχή αρκετών πολιτοφυλακών και μετά ήταν υπό την κατοχή του Λιβανέζικου στρατού. Μετά από πάρα πολλές δικαστικές διαδικασίες από τους Έλληνες του Λιβάνου, καταφέραμε να ξαναπάρουμε στα χέρια μας το σχολείο. Αλλά κατόπιν αποφασίσαμε ότι ήταν πιο χρήσιμο να μπορέσουμε να μισθώσουμε τις εγκαταστάσεις του σχολείου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα νέο ελληνικό πολιτιστικό κέντρο. Το νέο πολιτιστικό κέντρο βρίσκεται στην καρδιά ενός εμπορικού κέντρου και έχουμε δύο ορόφους σε αυτόν. Και μπορούμε να έχουμε 150 ανθρώπους να παρακολουθούν τις διάφορες εκδηλώσεις στο αμφιθέατρό μας. Στο δεύτερο όροφο έχουμε και μια αίθουσα προβολών όπου προβάλλουμε διάφορες ταινίες και έχουμε και μια βιβλιοθήκη πολυμέσων. Παραπάνω από 150 τίτλους σε CD και σε διάφορες άλλες ταινίες. Και βλέπουμε ότι
έχουμε πολλά φιλόδοξα σχέδια έτσι ώστε να προωθήσουμε την κοινοφιλή δράση της κοινότητας. Παρέχουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας για την ελληνική κοινότητα της Βηρητού. Το τμήμα της ελληνικής γλώσσας της Βηρητού λειτουργεί υπό την αιγίδα της ελληνικής κοινότητας, παρέχοντας μαθήματα ελληνικής σε παιδιά από ηλικίες 8 και πάνω. Και μπορούμε πλέον να διεξάγουμε τις εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας μαζί με το Υπουργείο Παιδείας. Οι επίσημες εξετάσεις λαμβάνουν χώρα στο πιστοποιημένο κέντρο μας. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες διακοπές. Οι μαθητές που περνάνε τις εξετάσεις λαμβάνουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Τα μαθήματα ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου και τελειώνουν το Μάιο. Οι εγγραφές γίνονται από τα τέλη Μαΐου κάθε έτους και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, έχουμε 136 μαθητές. Η κοινότητα έχει μια πολύ καλή σχέση με το Ορθόδοξο Ιερατείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Πρόεδρε, και ομολογώ ότι μένω έκπληκτος από την δραστηριότητα. Δεν περίμενα και δεν ήξερα, δυστυχώς. Πρέπει να το πω ότι δεν γνώριζα την δραστηριότητα των Ελλήνων στην περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής. Συγχαρητήρια και στο εξής να έχετε υπόψη σας ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχετε και εμάς συμμάχους. Περνάμε τώρα στην Ελληνική Ομοσπονδία Λεβαντίνων, όπου πρόεδρος είναι ο Ραφαέλ Ελίας Ίσα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Λεβαντίνων ιδρύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2015 από Έλληνες με τρεις διαφορετικές εθνικές καταγωγές, Κύπριους, Σύριους και Λιβανέζους. Αυτή είναι μια ένωση πρωτότυπη. Οι Λεβαντίνοι Έλληνες, γνωστοί και ως Ρωμ από την ελληνική λέξη Ρωμιοί, αναφέρουν πως από το 1899 δεν είχαν τίποτα να τους ενώσει ως κοινότητα. Γι' αυτό και η ίδρυση αυτού του οργανισμού ήταν αναγκαία. Είναι μια επίσημη μη κυβερνητική οργάνωση εγγεγραμμένη στη Σουηδία. Αποστολή τους είναι να αναβιώσουν τον αυτόχθονα προαραβοποιημένο πολιτισμό του ελληνισμού, Ρουμ, Ορθόδοξου και Καθολικού λαού της Κύπρου, του Λιβάνου, της Συρίας, της Νότιας Τουρκίας, Κιλικία, Αλεξανδρέτα και των Αγίων Τόπων. Ο πολιτισμός και η ιστορία τους μπορεί να ανιχνευτεί ήδη στους πρώτους οικισμούς των πρώιμων πληθυσμών της περιοχής της Μεσογείου, στην Ανατολική και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σήμερα ο πολιτισμός τους έχει αραβοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και η γλώσσα τους έχει απαγορευτεί από το 800 μετά Χριστού. Στόχος τους είναι επίσης να προσεγγίσουν και τους εξισλαμισμένους Έλληνες της περιοχής του Λεβάντε, αλλά η αποστολή τους ξεκινά από τον χριστιανικό πληθυσμό απλώς και μόνο επειδή οι πολιτιστικοί του δεσμοί δεν έχουν αποκοπεί εντελώς. Υπάρχουν αρκετοί ελληνόφωνοι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στη Συρία και στον Λίβανο σήμερα, όπως στην περιοχή του Αλ Χαμίντεγι. Ο πόλεμος στη Συρία έχει στρέψει επίσης το ενδιαφέρον του οργανισμού στο φιλανθρωπικό έργο προς το λεβαντίνικο πληθυσμό, που δέχεται επίθεση από πολλές πλευρές λόγω της πίστης του στη Συριακή Δημοκρατία. Γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης και αποστολής βοήθειας με τη μορφή σκηνών, ρούχων, τροφίμων, φαρμάκων και χρημάτων. Η βοήθεια διανέμεται μέσω δικτύου των μελών της Ομοσπονδίας που βρίσκονται στη Συρία και στο Λίβανο. Η Ελληνική Ομοσπονδία Λεβαντίνων πιστεύει ότι ο λεβαντίνικος πολιτισμός, σχεδόν ανέπαφος ανά τους αιώνες, είναι ο πολιτισμός που κληρονομήθηκε από την Μυκηναϊκή εποχή μέσω των Ελλήνων έως την Ρωμαϊκή εποχή, με μικρές επιρροές από τους Χαναναίους και άλλους, τους Φίνικες και άλλους λαούς. Ομοίως η γλώσσα τους ακολουθείται με τον ίδιο
ακολουθεί τον ίδιο δρόμο μένοντας αναλύωτοι. Μιλούσαν μεσαιωνικά ελληνικά μέχρι περίπου το 800 μετά Χριστού, όπου απαγορεύτηκε και καταδικάζονταν με κόψιμο της γλώσσας αν ομιλούνταν δημόσια. Η κοινότητα συνέχισε ωστόσο να διδάσκει ελληνικά κρυφά μέχρι το 1635, οπότε αποκαλύφθηκε και αυτό και κλείστηκαν τα σχολεία με τη βία. Ο χαρακτήρας δραστηριοποίησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Λεβαντίνων δεν τάσεται σε καμία, η ένωση δηλαδή αυτή δεν τάσεται με καμία πολιτική πλευρά και δεν έχει καμία πολιτική επιρροή. Δεν έχουν δηλαδή συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό και δεν θέλουν να προωθούν οτιδήποτε δεν εγκρίνεται από την Συριακή κυβέρνηση και από την κυβέρνηση του Λιβάνου. Ο Σύλλογος είναι επίσης διαχωνισμένος και από τα Ελληνοορθόδοξα και Ελληνοκαθολικά Πατριαρχία της Συρίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ραφαέλ Ηλία, αν με ακούτε, έχετε τον λόγο. Thank you. Esteemed members of parliament. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη της Βουλής, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας απευθυνθώ για λίγο. Είναι μεγάλη μου τιμή που παραβρίσκομαι εδώ, που έχω τη δυνατότητα να σας απευθυνθώ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στασιάδη, πρόεδρο της Επιτροπής, και τον βουλευτή Βουλεντάκη που διοργάνωσαν αυτήν την συνεδρίαση σήμερα. Πέρασα τον τέταρτο της ζωής μου μελετώντας την ιστορία του Λεβάντε, ιδίως το ρωμαϊκό τμήμα της ιστορίας. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να το ζήσω το θέμα αυτό ολόκληρη την ημέρα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και συνοπτικός. Δεν γνωρίζουν πολύ στον κόσμο ότι υπάρχουμε, ότι υπάρχει η κοινότητά μας, ακόμη λιγότερο ότι έχουμε κοινή καταγωγή, ελληνική καταγωγή και βυζαντινή καταγωγή με τους Έλληνες. Ένας από τους, ο κύριος Παύλος Καρολίδης το ανέδειξε αυτό, σε ποιους γνωστούς Έλληνες ιστορικούς. Επίσης, σύμφωνα με, με διάφορους καθηγητές και ακαδημαϊκοί, ή τα θεμέλια πολλών των κοινοτήτων μας χρονολογούνται από την αρχαιότητα. Το ίδιο, αυτό είναι εμφανές και στην αρχιτεκτονική των σπιτιών μας. Οι ρωμαϊκοί σχέσεις μας είναι επίσης πολύ εμφανείς. Από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι το σχηματισμό των σύγχρονων εθνών κρατών στη Μικρά Ασία, ήμασταν πάντοτε οι ίδιοι οι άνθρωποι, ακόμη και ως υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως είπε ο κύριος Σαλέμε, όπως είπε και ο κύριος Σαλούμε. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εθνογραφική μελέτη του 1878 του Αλεξάνδρου Σιλβέτ. Και αυτό μέχρι να εισηγάγουν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις στην δηλητηριώδη θεωρία ότι, που διαχώρισε και διέσπασε τα έθνη. Οι κοινωνίες μας, ο διαχωρισμός μάλλον στις διαεπιμέρους κοινωνίες ουσιαστικά δεν έκανε τίποτε άλλο πέρα από το να διαχωρίσει τους ανθρώπους σε διάφορες κοινότητες, όμως συνεχίζουν να δίνονται ελληνικά ονόματα σε παιδιά που γεννιούνται σήμερα. Στα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ακόμη και σήμερα τις εχθροπραξίες και τις φρικτές πράξεις του ISIS, εναντίον των ανθρώπων της κοινότητάς μας, των μελών της κοινότητάς μας. Και όσο μιλούν σήμερα η κοινότητά μας χωρίζεται σε 5 κράτη-έθνη με διαφορετικές ιδεολογίες, παρόλο που είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, έχουμε διαχωριστεί λόγω των τεχνικών συνόρων του αποικιοκρατικού παρελθόντος. Ζούμε λοιπόν
στα 20 λεπτά οι μεν από τους δε, αλλά οι μεν θεωρούνται φοινικής καταγωγής, οι δε Τούρκοι και οι άλλοι Λιβανέζοι. Παρά το ότι έχουμε αποσυνδεθεί εδώ και 200 χρόνια πολιτισμικά, έχουμε ίδιες παραδόσεις, ίδια μουσική, ίδια πολιτιστική κληρονομιά με τους Έλληνες και της Ελλάδας. Είμαστε μία κοινότητα με διαφορετικές περιόδους στις οποίες βιώσαμε από διάφορες κατακτήσεις μέχρι γενοκτονίες. Θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα από το Χαλίλ Τζιμπράν, λέει ο κύριος, το οποίο είναι αδύνατο να μεταφραστεί ζωντανά αυτή τη στιγμή από τη Διερμηναία. Άνθρωποι, υπάρχω ακόμη θρηνώντας τη μοναξιά μου. Η ζωή είναι υπέροχη παρά τις καταστροφές. Οι άνθρωποι μου πεθαίνουν από το λοιμό και κατασφαγιάζονται από το σπαθί. Και ταυτόχρονα υπάρχουν οι άνθρωποι που κοιμούνται σε αφράτα κρεβάτια. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Χαλίλ Τζιμπράν σχετικά με την γενοκτονία η οποία συντελέστηκε. Στην περιοχή μας υπάρχουν ακόμη απόγονοι του Μεγάλου Αλέξανδρου και σας συνιστώ πραγματικά να επισκεφτείτε για να το δείτε κι εσείς. Στο σύνολο της Διασποράς εδώ είναι περίπου 3 εκατομμύρια. Παρά τις γενοκτονίες έχουμε καταφέρει να επιβιώσουμε και ακόμη και με το σημερινό πόλεμο, τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Η ύπαρξή μας δεν θα γίνει μια απλή αποσημείωση στα βιβλία της ιστορίας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 250.000 Ρωμαίοι στην περιοχή της Συρίας. Αυτή τη στιγμή υποφέρουμε από την οικονομική κρίση στην περιοχή, ιδίως στο Λίβανο, που οι άνθρωποι υποφέρουν ακόμη για να καταφέρουν να πάρουν ένα καρβέλι ψωμί προκειμένου να επιβιώσουν. Και τα φάρμακα είναι πολύ δυσέβρετα. Επίσης, άνθρωποι με χρόνιες νόσους δεν έχουν πρόσβαση σε σωστά στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή σε καμία από τις δύο χώρες, στο Λίβανο και στη Συρία. Και χρειαζόμαστε, έρχεται βοήθεια από διάφορες χώρες, τη ΗΠΑ, το Ιράν και η Ρωσία επίσης έχει προσφέρει διάφορες μορφές βοήθειας. Όμως, δεν είναι μόνο οι Ρωμαίοι της Συρίας που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Προσφάτως διαβάσαμε και ένα άρθρο για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, όπου εκεί υπάρχουν άνθρωποι δικοί μας, μέλη μας, οι οποίοι υποφέρουν από την αέναη διαπάλη μεταξύ, σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Κανείς από τις δύο δεν μπορεί να τους προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον εν μέσω συγκρούσεων. Εκεί και στην Παλαιστίνη, λοιπόν, πολλοί Ρωμαίοι έχουν αρχίσει να απορρίπτουν πλέον την ταυτότητά τους. Τέλος, θα ήθελα να ολοκληρώσω μιλώντας για το τι αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σήμερα δεν θεωρούμαστε εθνωτική μειονότητα, ούτε διεθνώς, ούτε εδώ στις χώρες μας. Θεωρούμαστε ως Έλληνο-Ορθόδοξοι Άραβες, μία λοιπόν μειονότητα. Συνεπώς, δεν το παρατηρήσει κανείς. Τα ιστορικά βιβλία μέχρι και σήμερα δεν περιλαμβάνουν την ύπαρξή μας ως μια ξεχωριστή εθνωτική κοινότητα. Παρά τις ακαδημαϊκές μελέτες που λένε ότι οι πόλεις μας χτίστηκαν πάνω στα ερείπια αρχαιοελληνικών οικισμών, δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη η αξία μας. Στην περιοχή μας μένονται διαρκώς διαμάχες και συγκρούσεις.
και είμαστε θύματα αυτής της κατάστασης. Κατά την άποψή μου, με αυτή την ίδια την τακτική και στην Κύπρο. Αν δεν καταφέρουν να επιβάλλουν τα σχέδιά τους στην Τουρκία, τότε θα ξαναξαπολύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή της Συρίας και του Λιβάνου. Είμαι βέβαιος ότι θα ακούσετε περισσότερα και από άλλους συλλόγους του Λεβάντε σχετικά με την κοινότητά μας και τον πληθυσμό μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω ξανά για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που είμαι από τους πρώτους που σας μιλώ σχετικά με την κοινότητά μας τα τελευταία 200 χρόνια και ελπίζω ότι θα αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τη Ρωμιοσύνη. Ευχαριστούμε για μας ακούσατε και θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την κοινότητά μας ως Λεβαντίνοι Έλληνες, Έλληνες Λεβαντίνοι μάλλον, ως μία μειονότητα. Ζητάμε ανθρωπιστική βοήθεια με τη μορφή τροφίμων και φαρμάκων για να προληφθεί ο αφανισμός μας. Επίσης ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει να ξανανοίξουμε τα ελληνικά σχολεία και να επιτραπεί η διδασκαλία της γλώσσας μας. Με αυτά τα τρία βήματα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις μελλοντικές γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ραφαέλ Ηλίας Ίσα είναι εγγονός ελληνικής οικογένειας από την Ανατολή, η οποία κατέφυγε στη Συρία και παντρεύτηκε μέσα στις τοπικές κοινότητες των Ρωμιών. Είναι βοηθός νεοκόρος, δηλαδή, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιόχειας στη Στοχόλμη, καθώς επίσης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην τοπική μας ενορία, στην τοπική τους ενορία που ονομάζεται Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είναι ιδρυτής της Λεβαντοελληνικής Ένωσης και στα περίπου 7 χρόνια μελέτης ιστορίας και συλλογής στοιχείων μέσα από την Ένωση της, για τους Ρωμιούς του Λεβαντίου. Οι άλλοι δύο συνιδρυτές είναι ο Χαμπίπ Χουράνη από το Λίβανο και ο Μιχάλης Χριστοφίνης από την Κύπρο. Ο κύριος Ραφαέλ Ίσα δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής για πάνω από 15 χρόνια σε διευθυντική θέση, στην οποία ανελήφθηκε σταδιακά από τη θέση του τεχνικού. Σήμερα είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μιας ταχύτητα αναπτυσσόμενης startup εταιρείας πληροφορικής. Η εταιρεία του μπορεί να αποτελεί την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία μέσα στο 2021 στην αγορά τους, καθώς έχει αναπτύξει πρόοδο της τάξης του 1400% κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για όσα ακούσαμε, για την δραστηριότητά σας και πιστεύω πως αυτή είναι μια αρχή για περαιτέρω συνεργασία με τους Ρωμιούς της περιοχής και αυτούς τέλος πάντων που θεωρούν και πιστεύουν ότι οι ρίζες τους είναι ελληνικές και θέλουν να διατηρήσουν και την ορθόδοξη πίστη αλλά και τις ελληνικές παραδόσεις. Φτάνουμε στον τέταρτο σύλλογο που φιλοξενούμε σήμερα, στην πολιτιστική κοινότητα των Ρωμαίων της Βηρητού. Η πολιτιστική κοινότητα των Ρωμαίων είναι ένας αστικός, μη πολιτιστικός και μη θρησκευτικός σύλλογος, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2014 από μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν στην κληρονομιά ότι είναι απόγονοι των Ρωμαίων και θέλουν να διατηρήσουν ζωντανά αυτά που τους μετέφεραν οι παππούδες και οι πρόγονοί τους πριν από αιώνες. Αξίες τις οποίες προσκολήθηκαν βαθιά τελευταία, παρά τις διώξεις και τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν στην περιοχή και προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανές. Η πολιτιστική κοινότητα Ρωμαίων είναι ένας θεσμός που αποσκοπεί στη δημιουργία κοινωνικών και πολιτιστικών θεσμών μεταξύ όλων των ομάδων
των Ρωμαίων δηλαδή στην περιοχή και, την, και στην υποστήριξη όλων των ατόμων και των θεσμών που ανήκουν σε αυτόν τον πλούσιο πολιτισμό, δηλαδή στον πολιτισμό των Ρωμαίων, όπως αυτοί αναφέρουν και θεωρούν ότι είναι η, που κρατάει τις ρίζες του από τον ελληνικό πολιτισμό. Έχει ως στόχο να ανακαλύψει την κληρονομιά των Ρωμαίων που ονομάζονται Ρουμ στο Λίβανο, το Λεβάντε και σε όλο τον κόσμο, να τεκμηριώσει και να αναλύσει και να διαδώσει τα πολιτιστικά, ηθικά και πνευματικά στοιχεία της κληρονομιάς των Ρωμαίων. Είναι, δεν ανήκει στο, σε θρησκευτικό κατεστημένο και δεν υποστηρίζει θρησκευτικές διδαχές. Ωστόσο υποστηρίζει τον χριστιανισμό και τις κοινωνικές και ηθικές αξίες του. Είναι μη πολιτικός οργανισμός και πιστεύει βαθιά στην πλούσια κληρονομιά των Ρωμαίων, δημιουργεί και θέλει να δημιουργήσει μια βάση για οικοδόμηση μιας τέλειας και ηθικής ανθρώπινης κοινωνίας. Ο αριθμός των ενεργών μελών του σήμερα είναι 70. Κύριε Πρόεδρε, κύριε καθηγητά Ναγκίντ Γεεχάν, ο κύριος Γεεχάν είναι χειρούργος, ογκολόγος, αν με ακούτε, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Good afternoon. I am going καλησπέρα. Εγώ θα κάνω μια παρουσίαση με PowerPoint. Είναι γραμμένη στα αγγλικά, αλλά εγώ θα μιλήσω γαλλικά. Νομίζω ότι αυτό θα με διευκολύνει και σε αυτήν την ομιλία. Θα μπορούσα να μιλήσω βέβαια αγγλικά, αλλά θα προτιμούσα να μιλήσω γαλλικά, μιας και υπάρχει η διερμηνία. M'exprimer en français. Okay. So I'm going to speak. Je vais vous parler à propos des Roméens du Levant. Les Roméens du Levant sont appelés par les Arabes et par les Turcs, sont appelés Roum. Ils sont divisés, séparés en, à partir de 1724. Από το 1724, λοιπόν, οι Ρωμοί διαχωρίζονται σε Ορθόδοξους και Καθολικούς Ρωμιούς. Προέρχεται βεβαίως από την πρωτεύουσα, τη Ρώμη, αυτή η ονομασία. Η πόλη της Ρώμης, η οποία βρίσκεται στην Ιταλία, η οποία μετά από το 330 μετά Χριστόν ονομάστηκε Νέα Ρώμη, Νόβα Ρώμα στα λατινικά. Κωνσταντινούπολη, η παλαιά μικρή πόλη του Βυζαντίου, η οποία βρίσκεται στο Βόσπορο. Ποιες είναι οι σχέσεις λοιπόν με τον ελληνικό κόσμο? Οι Ρωμοί του Λεβάντε είναι οι αυτόχθονες οι οποίοι προέρχονται από την Συρία και από την περιοχή της Φινικίας. Αυτοί που προέρχονταν από τον Λίβανο ήταν Φίνικες, οι οποίοι πάρα πολύ νωρίς άρχισαν να αναμειγνύονται με τους Έλληνες της Κύπρου, των νησιών του Αιγαίου και της Ελληνικής Ηπείρου. Και πάρα πολύ νωρίς άρχισαν να εξελινίζονται πολιτιστικά, κυρίως μετά από την αρχή της δημιουργίας της αυτοκρατορίας του Μεγαλέξανδρου. Ένας από τους στρατηγούς του Μεγαλέξανδρου ίδρυσε την πόλη της Αντιόχειας, ο Σέλευκος Νικάτορ, το 300 π.Χ.
Αυτή η πόλη της Αντιόχειας υπάρχει μέχρι τώρα και είναι έως τώρα η έδρα του Τρίτου Πατριαρχείου της Ρωμαϊκής Ορθόδοξης Εκκλησίας, μετά από την Κωνσταντινούπολη που είναι η πρώτη έδρα και την Αλεξάνδρεια που είναι η δεύτερη. Υπό την δυναστεία των Σελευκηδών η ελληνική γλώσσα έγινε επίσημη και δημοτική γλώσσα του λαού του Λεβάντε, ιδιαίτερα στις δυτικές επαρχίες, δηλαδή στη σημερινή περιοχή του Λιβάνου και στη δυτική Συρία. Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις αυτής της περιοχής, δηλαδή της δυτικής Συρίας και του Λιβάνου, φέρουν ελληνικά ονόματα. Θα σας αναφέρω κάποια ονόματα. Η πόλη Πτολεμαΐδα, Τύρος, Αρέπτα, Σιδονής, Πορφύρεων, Βηρητός, Βίβλος, Βοτρής, Τρίπολη, Ορθωσίας, Αρκαδία, Αντάραδος, Άραδος, Ηλιόπολης, Πανίας, Κεσαρία, Ζενόπολης και ούτω καθεξής. Το 63 π.Χ. το Λεβάντε έγινε μία επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας έγιναν πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 212. Όμως, η ελληνική γλώσσα παρέμεινε η γλώσσα η οποία ομιλείται από όλους τους πολίτες του Ρωμαϊκού κράτους. Και η πιο απτή απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι όλη η Καινή Διαθήκη έχει γραφτεί στα ελληνικά. Το 330 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, μετέφερε την πρωτεύουσα, τη Ρώμη, σε μία νέα τοποθεσία, πλάι στο Βόσπορο. Και την ονόμασε αυτή τη νέα πρωτεύουσα Νόβα Ρώμα. Νέα Ρώμη δηλαδή, η οποία μετά μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη, εκ του ονόματος του ιδρυτή της πόλεως. Η Κωνσταντινούπολη έγινε η πρωτεύουσα του χριστιανισμού και σταδιακά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έγινε ένα χριστιανικό κράτος. Από τον 4ο αιώνα και μετά ο πληθυσμός του Λεβάντε έγινε εξ ολοκλήρου χριστιανικός πληθυσμός. Μετά από το 4ο Οικουμενικό Συμβούλιο, την 4η Οικουμενική Σύνοδο του 451, η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών των δυτικών περιοχών του Λεβάντε παρέμειναν ορθόδοξοι και χρησιμοποίησαν την ελληνική γλώσσα ως γλώσσα δημοτική κοινής χρήσης, δηλαδή και λειτουργική. Οι μεγάλοι αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Θεοδόσιος ο πρώτος, ο Θεοδόσιος ο δεύτερος, ο Ιωστινιανός, ο Μαυρίκιος, έχτισαν πόλεις, μοναστήρια, εκκλησίες σε όλες τις επαρχίες του Λεβάντε. Ένα παράδειγμα ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η νομική σχολή της Βηρητού ήταν μία από τις δύο κυριότερες νομικές σχολές της Αυτοκρατορίας. Φιλόσοφοι, θεολόγοι, μουσικοί, ιδιαίτερα γνωστοί ήταν Λεβαντίνοι.
Θα σας αναφέρω τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τον Ρωμανό και τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό. Τι συνέβη λοιπόν μετά από το 634 μετά Χριστόν. Ανάμεσα στο 630 και στο 640 υπήρξε η κατάληψη του Λεβάντε από τους Άραβες. Και για να το κάνουμε πολύ συνοπτικό, ανάμεσα στο 640 και στο 1920 υπήρξε μία διαδοχή επιδρομών και διαφόρων πολιτισμών. Υπήρξε η αραβοποίηση και ο εξισλαμισμός από τους Ομαγιάδες, από τους Αβασίδες, από τους Φατιμίδες, από τους Μαμαλούκους. Και σταδιακά η ελληνική γλώσσα αντικαταστάθηκε από την αραβική. Και το σύστημα το οποίο ονομάζεται Ντίμι αντικατέστησε το παλαιότερο πολιτιστικό σύστημα και θεώρησε τους Ρωμιούς σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Στη συνέχεια βεβαίως ήρθαν και οι σταυροφορίες. Με την λατινοποίηση ολόκληρης της περιοχής. Μία από τις επιπτώσεις της λατινοποίησης ήταν η δημιουργία της Εκκλησίας των Μαρονιτών στο Λίβανο. Το τρίτο κύμα ήταν αυτό που επέφεραν οι Οθωμανοί ce système donc considéré les Roméens de tout l'Empire ottoman comme des comme un groupe autonome de deuxième catégorie. En 1920, le Grand Liban a été créé. Il a acquis son indépendance en 1943. Sur cette diapositive, vous voyez deux cartes qui montrent la distribution des Roméens au Levant et au Liban. À gauche, vous voyez les Roméens distribués sur le Liban. La Palestine, la Jordanie et la partie occidentale de la Syrie. À droite, vous avez la distribution des Roméens au Liban, oui, qui se trouve, qui est répartie sur tout le pays, sur tout le territoire. La situation actuelle des Roméens au Liban résume en la présence de deux communautés dans l'État libanais qui sont les Roméens orthodoxes comptant 350 000 environ Είναι 350.000 Ορθόδοξοι Ρωμιοί και 150.000 Καθολικοί Ρωμιοί. Το λιβανικό πολιτικό σύστημα δίνει πολιτικές ή διοικητικές θέσεις σε κάθε μία από τις μεγάλες κοινότητες. Ωστόσο, οι Ρωμιοί έχουν μόνο χαμηλές θέσεις στο κράτος
δεδομένου ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν οι μεγαλύτερες ομάδες. Οι Ρωμνοί έχουν 22 θέσεις ως μέλη του Κοινοβουλίου. Οι αιρετοί των Ρωμιών εκλέγονται όμως περισσότερο από εκπροσώπους των άλλων κοινοτήτων. Γιατί το εκλογικό σύστημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και εξ αυτού του γεγονότος οι ίδιοι οι Ρωμιοί δεν τους εκλέγουν στην πραγματικότητα. Οι Ρωμιοί δεν έχουν κάποια ομάδα πίεσης, κάποιο λόμπι, κάποιο πολιτικό λόμπι. Και έχουν μικρούς, εξαιρετικά μικρό μοχλό πίεσης στον πολιτικό κόσμο. Επίσης υφίστανται εσωτερική και εξωτερική πίεση. Τρεις φορείς πίεσης. Πρώτον, η αραβοποίηση. Λόγω του ότι βρίσκονται σε μεγάλη εγκύτητα με τις αραβικές κοινότητες, χάνουν την ιστορική τους ταυτότητα, χάνεται η ελληνική γλώσσα και επίσης υπάρχει απουσία σχέσεων με τον ρωμαϊκό κόσμο. Η δεύτερη πίεση οφείλεται στο ότι υπάρχουν σημαντικές επιρροές από τον δυτικό κόσμο, λόγω του ότι υπήρξαν πολλές θρησκευτικές αποστολές από τον καθολικό και τον προτεσταντικό κόσμο από τον 16ο αιώνα ήδη και εξαιτίας του δυτικού μοντερνισμού. Και η τρίτη πίεση οφείλεται στους σύγχρονους κινδύνους λόγω της μετανάστευσης, στην οποία έχουμε αναφερθεί και προηγουμένως, λόγω της πολιτικής αστάθειας που υπάρχει στη χώρα, λόγω του γεγονότος ότι η κοινότητά μας φτωχαίνει, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της κοινότητάς μας, λόγω της παραπληροφόρησης και λόγω της απώλειας ταυτότητας. Το 2014 δημιουργήθηκε η πολιτιστική κοινότητα Ρωμαίων με 74 μέλη. Και έχει 4 βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να ανακαλύψουμε εκ νέου την πολιτιστική κληρονομιά των Ρωμιών του Λεβάντε. Δεύτερον, να ενισχύσουμε την πολιτιστική ταυτότητα των Ρωμιών της Αιγής Ανατολής. Τρίτον, να αναπτύξουμε την αίσθηση του ανήκειν του κόσμου των Ρωμιών. Τέταρτον, να διορθώσουμε κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις και κάποιους όρους που χρησιμοποιούνται λανθασμένα στα μίντια ή από ερευνητές, όπως για παράδειγμα τον όρο Βυζαντινή αντί για τον όρο Ρωμνή. Άλλοι στόχοι ενδιάμεση και μακροπρόθεσμη είναι η εξής: να δημιουργήσουμε θεσμούς πολιτιστικούς αλλά και εκπαιδευτικούς για να βοηθήσουμε τους Ρωμιούς να μείνουν στις πόλεις τους και στα χωριά τους. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε δεσμούς με κυβερνητικά όργανα,
με κοινωνικούς οργανισμούς και με ακαδημαϊκούς θεσμούς του ρωμαϊκού κόσμου. Και τρίτον, να δημιουργήσουμε κάποια κανάλια, κάποια ραδιόφωνα, κάποιες εφημερίδες, έτσι ώστε να διαδώσουμε τον πολιτισμό τον ρωμαϊκό, καθώς και τα νέα που αφορούν τον κόσμο μας. Τι έχουμε καταφέρει από το 2014. Έχουμε οργανώσει πάνω από 20 διαλέξεις και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας γύρω από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία και δημοσιεύσαμε σε DVD. Θα σας αναφέρω κάποια παραδείγματα μόνο, δεν θα μπορούσα να τα διαβάσω όλα. Για παράδειγμα, η δημογραφία των Ρωμιών του Λιβάνου, ο πολιτισμός των Ρωμιών, οι καινοτομίες ιατρικές και καινοτομίες σε θέματα υγιεινής των αρχαίων Ρωμιών, η θρησκευτική μουσική των Ρωμιών, τουρισμός και θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα, εσωτερική και εξωτερική αρχιτεκτονική των ρωμαϊκών εκκλησιών, η τέταρτη σταυροφορία του 1204, το σχίσμα του 1054, Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα του χριστιανισμού, οι γενοκτονίες της Ανατολίας και τα κυριότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Βηρητού και της Φινικίας που αφορούν τον ρωμαϊκό κόσμο. Επίσης, κάνουμε μία ετήσια μνημόνευση του γεγονότος της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης κάθε 29 Μαΐου. Κάνουμε επίσης, έχουμε κάνει μάλλον έναν κατάλογο όλων των μεγάλων προσωπικότητων της ρωμαϊκής κοινότητας. Κάνουμε επίσης μία περιήγηση σε όλους τους σημαντικούς χώρους και στα χωριά του ρωμαϊκού κόσμου. Κάνουμε μία ετήσια διάσκεψη που ξεκίνησε από το Μάιο του 2019 σχετικά με την πνευματική και εκπαιδευτική αναγέννηση του 19ου αιώνα. Και εδώ και 2 χρόνια έχουμε μία τηλεοπτική εκπομπή που αναμεταδίδεται κάθε εβδομάδα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά των Ρωμιών και μέχρι τώρα έχουμε ήδη προβάλλει 55 επεισόδια αυτής της εκπομπής. Εν κατακλείδη λοιπόν, οι Ρωμοί της Εγγύης Ανατολής μοιράζονται μαζί σας, με την Ελλάδα δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνέχεια της κοινότητας αυτής όμως κινδυνεύει εξαιτίας της άγνοιας, εξαιτίας της μετανάστευσης, εξαιτίας της φτώχειας που υφίσταται η κοινότητά μας, η κοινότητά μας, και εξαιτίας των διώξεων που υφιστάμεθα. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση η τύχη μας να είναι η ίδια με εκείνη των Ρωμιών της Ανατολίας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για την αναλυτική και κατατοπιστική παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας. Ο κύριος ο καθηγητής Νεγκίτ Ηλίας Γεχάν, ο πρόεδρος δηλαδή της πολιτιστικής κοινότητας των Ρωμαίων, είναι, όπως είπαμε, χειρούργος-ογκολόγος, πρόεδρος του Τμήματος Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Μπαλαμάντ και πρώην αναπληρωτής κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Σεντ Ζωζέφ στο Λίβανο.
και με άλλα 15 άτομα, όπως είπε και ο ίδιος, ίδρυσε την πολιτιστική κοινότητα των Ρωμαίων το 2014 και δραστηριοποιείται, όπως μας ανέφερε, στους τομείς που κυρίως έχουν σχέση με την αναζήτηση του παρελθόντος και του γενεολογικού τους δέντρου. Τώρα θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ταλέμπ, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του γνωστού Μαύρου Κύκνου και πολλών άλλων βιβλίων θεωρίας και φιλοσοφίας και βιβλίων που έχουν σχέση με την θεωρία των πιθανοτήτων. Είναι καθηγητής στο New York University, Λιβανέζος, Ελληνοορθόδοξος από την Αμιούν. Κύριε καθηγητά, αν με ακούτε, έχετε το λόγο. Και εάν θέλουν να πάρουν το λόγο και άλλα μέλη, ας το δηλώσουν για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στους εκπροσώπους των κομμάτων. I'm extremely honored. This is a big day for me to reconnect to my roots. Είναι μεγάλη μου τιμή που παίρνουμε σήμερα εδώ και παρασυνδέομαι με τις ρίζες μου. Είναι μακριά διαδρομή. Πολλές πληροφορίες μας είχαν αποκρυφτεί, ιδίως το 19ο αιώνα, όταν η Μόσχα ήθελε να αφελεινήσει την εκκλησία της Αντιόχειας και άρχισε να διδάσκει αραβικά στους ανθρώπους σε διάφορα σχολεία και στου Λεβάντε και δημιούργησε μία αραβόφωνη ελίτ που κατέληξε να έχει μεγαλύτερη δύναμη, έτσι ώστε να υπάρξει μια μετακίνηση της ισχύως από την Κωνσταντινούπολη στο Λεβάντε. Λοιπόν, ως επιστήμονας ασχολούμαι μια σειρά από έργα όπου προσπαθούμε να δούμε και την ροή των γονιδίων, την γονιδιακή ροή, και σύντομα θα κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις. Έχουμε κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα σχετικά με τους Ρωμιούς στην βόρεια περιοχή του Λιβάνου. Εστιάζουμε στη βόρεια περιοχή του Λιβάνου από όπου και κατάγομαι. Και τα αποτελέσματα είναι αρκετά εντυπωσιακά και η ευρωπαϊκή θεωρία και η αλεξανδριανή θεωρία είναι σωστές. Είχαμε δηλαδή ροή γονιδίων προκύψης δύο κατευθύνσεις, αφίδρομη και από το Λεβάντε προς τον ελληνικό κόσμο και από τον μακεδονικό κόσμο προς το Λεβάντε, και όλα αυτά αποτυπώνονται στο γονιδίο μας, στη γενετική. Φυσικά η γενετική παρέχει την επιστημονική βάση για την ιστορία, για διάφορες ιστορίες μάλλον. Οι δύο πληθυσμοί λοιπόν ουσιαστικά είναι, μιλάω για το Βόρειο Λίβανο τώρα και αυτό που θα αποκαλούσαμε την Νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Είμαι λοιπόν μια σαν μεγάλη τιμή που επανασυνδέομαι με τις ρίζες μου και θα είναι εξαιρετικά αυτά τα αποτελέσματα, αλλά όσο περισσότερο συνειδητοποιώ όταν βλέπω ένα Έλληνα ότι έχω τα ίδια χαρακτηριστικά στους τρόπους μου, στη διατροφή μου, στις συνήθειές μου. Η Ανατολική Μεσόγειος, ο κόσμος της Ανατολικής Μεσόγειου πρέπει να επανασυνδεθεί, να επανενωθεί. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω. Λέμε ότι έχουμε περάσει 1000 χρόνια στον ελληνιστικό κόσμο από την εποχή του Αλεξάνδρου του Μεγάλου μέχρι την αραβική εισβολή. Οι πόλεις διατήρησαν ταυτότητά τους για 200-300 χρόνια μετά την αραβική κατάκτηση και επανασυνδεθήκαμε για αυτά 500 χρόνια, δυστυχώς υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά τουλάχιστον επανασυνδεθήκαμε. Είναι λοιπόν μεγάλη μου τιμή που δίνεται η δυνατότητα να εκφραστώ, διότι καταρχάς είμαι από το Λεβάντε και κατά δεύτερον είμαι Έλληνας. Ευχαριστώ πολύ. Αφού λοιπόν έκλεισε ο κύκλος
των εισηγήσεων και της παρουσίας των εκπροσώπων των ελληνικών και ρωμαϊκών συλλόγων της Αιγής Ανατολής, περνάμε στις τοποθετήσεις των κομμάτων. Ο κύριος Βουλουδάκης, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθεί η κυρία Τζάκρη και στη συνέχεια όποιος συνάδελφος θέλει, είναι ο κύριος Κορουλιάκο, θα πάρει το λόγο. Κύριε Βουλουδάκη, έχετε το λόγο. Όταν μιλάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους προλαλήσαντες προέδρους των τεσσάρων συλλόγων και τον καθηγητή κύριο Τάλεμπ για τις συγκινητικές πραγματικά τοποθετήσεις τους. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη αυτή τη στιγμή για να τις περιγράψω. Ο ελληνισμός έχει στην Αιγής και Μέση Ανατολή παρουσία χιλιετιών, μια παρουσία παραμένει ζωντανή. Και όπως ακούσαμε ήδη αναλυτικά, για να κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση των όσων ακούσαμε, η παρουσία αυτή έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις μέσα από τρεις κατηγορίες κοινοτήτων. Έχουμε καταρχάς στην περιοχή Έλληνες αποδήμους, Έλληνες πολίτες, οι παιδιά τους που βρίσκονται στις χώρες αυτές όπως και σε όλο τον κόσμο. Μικρότερη ίσως η κοινότητα αυτή, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να την αναφέρουμε. Έχουμε επίσης απογόνους προσφύγων της Μικράς Ασίας, απογόνους ανθρώπων που για κάποιο λόγο τα καράβια ή ο δρόμος της προσφυγιάς δεν τους έφερε στις απέναντι, δεν τους έφεραν στις απέναντι ακτές του Αιγαίου, αλλά στο Λίβανο και τη Συρία. Εδώ αρχίζουν οι αριθμοί και μεγαλώνουν. Ακούσαμε από τον κύριο Ανδριώτη για 5.000 περίπου στη Βηρητό. Και έχουμε ακόμα μια κατηγορία, τους ντόπιους ελληνοορθόδοξους Ρωμιούς. Εδώ οι αριθμοί μεγαλώνουν πολύ και πάμε στις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ντόπιους, ανθρώπους που μοιράζονται την πίστη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, ανθρώπους που μοιράζονται μαζί μας τον πολιτισμό και την παράδοσή μας. Οι άνθρωποι αυτοί καμαρώνουν για το όνομα Ρωμιός και για τη ρωμαϊκή ταυτότητά τους. Και δικαίως καμαρώνουν γιατί αποτελούν τη ζωντανή συνέχεια της κοινής μας βυζαντινής κληρονομιάς. Να με συγχωρήσει ο καθηγητής, ο κύριος Γκιασάν, που σωστά λέει ότι ο όρος Βυζάντιο είναι λάθος, αλλά το χρησιμοποιώ και εγώ τώρα αναγκαστικά ως σύμβαση για να συνοηθούμε και με όσους μας ακούν και δεν μπορούμε τώρα εδώ να διορθώσουμε την ιστορική αυτή στρέβλωση. Όποιος σημερινός Έλληνας έχει επίγνωση της ιστορίας και της ταυτότητάς του, δεν είναι δυνατόν να μην συγκινηθεί, πιστεύω, όταν συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα που μας περιέγραψαν οι προλαλήσαντες ομιλητές. Το πραγματεύθηκε το έργο του περί της εθνικής καταγωγής Παλαιστίνης. Το έργο ξεκινά με τη φράση «Ανέκαθεν και γενικώς επικρατεί η πεποίθησης ότι η Ορθόδοξη της Συρίας και Παλαιστίνης, η υποταπατριαρχία Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, είναι ομογενής προς τους Ορθοδόξους Έλληνας της Άλλης Ανατολής». Ένα ιστορικό περιστατικό που είναι λίγο γνωστό είναι ότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1921, ο Βάσος Μαυροβουνιώτης το 1826 εξεστράτευσε στο Λίβανο με μια μικρή ομάδα επαναστατών με σκοπό να επεκτείνει την εξέγερση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στο Λίβανο. Δεν πέτυχε η προσπάθειά του, γιατί βεβαίως η Ρωμή εκεί ήταν μειοψηφία, αλλά και πολύ μακριά από το χώρο που αποτελούσαν την πλειοψηφία. Αλλά έχει τη σημασία του το γεγονός αυτό, ειδικά φέτος που γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Υποθέτω ότι δεν χρειάζεται να τονίσω ότι οι ιστορικές αυτές διαπιστώσεις δεν οδηγούν ούτε σε κανένας είδους αναθεωρητισμό, ούτε σε ρατσισμό, ούτε σε αξιώσεις της Ελλάδας στην περιοχή. Όσο και αν αυτό δεν χρειάζεται να το αναφέρω, το κάνω παρόλα αυτά προς αποφυγή παρανοήσεων, έστω και αν θα ήταν τουλάχιστον κομική αντίστοιχη παρανόηση. Η Ελλάδα όμως οφείλει να βρίσκεται στο μέτωπο των δυνάμεών της κοντά, όχι μόνο στους απόδημους Έλληνες πολίτες, αλλά και στους ανθρώπους που μοιράζονται τον πολιτισμό, την πίστη και την ιστορική μας ταυτότητα. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σήμερα σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς οι συγκρούσεις που μένονται στην περιοχή, ένοπλες ή μη, διαλύουν τον κοινωνικό ιστό των χωρών αυτών, τις κρατικές δομές τους και την οικονομία τους.
Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ είναι ένα πρώτο βήμα για να εισάγουμε στο δημόσιο διάλογο τα ζητήματα των κοινοτήτων των Ελλήνων ή και Ρωμιών της Συρίας και του Λιβάνου. Ο σκοπός του δημοσίου διαλόγου, εν προκειμένου, πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα να γνωρίσουν οι Έλληνες της Ελλάδας την ύπαρξη και τη διαχρονική συνέχεια των κοινοτήτων αυτών. Στη συνέχεια, σκοπός πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση της πολιτείας γενικότερα, με κυβερνητική δράση το συντομότερο, σε τρεις άξονες, κατά την άποψή μου. Πρώτος άξονας, η ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό μπορεί να γίνει με κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και με την κινητοποίηση ιδιωτών δωρητών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό, και ειδικά για τη Συρία, πιστεύω ότι πρέπει να θέσουμε σε συμμάχους και εταίρους μας και το ζήτημα της άρσης κάποιων από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Συρία. Και το λέω αυτό όχι αμφισβητώντας το στόχο των κυρώσεων, αλλά αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά τους. Οι κυρώσεις αυτές στην πραγματικότητα δεν έχουν θίξει το καθεστώς, αντιθέτως ενδεχομένως έχουν προκαλέσει και δυνατότητες πλουτισμού στην ελίτ του καθεστώτος μέσω της παραβίασης με πλαγίους τρόπους των κυρώσεων, και αφετέρου έχουν προκαλέσει πραγματική ανθρωπιστική κρίση, πραγματικό λοιμό για τους απλούς ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές, κατά τη δική μου άποψη, ότι η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να κινηθεί πάντα στο πλαίσιο που κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί μας ευρύτερα. Μπορούμε όμως να θέσουμε το ζήτημα αυτό, ξαναλέω, στη βάση της αποτελεσματικότητος. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο πρέπει να κινηθούμε, κατά την άποψή μου, είναι η διευκόλυνση από την κυβέρνηση των ελληνικών επενδύσεων στην περιοχή, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη της Συρίας και του Λιβάνου όταν ξεπεραστούν τα σημερινά πολιτικά και άλλα προβλήματα. Ο τρίτος άξονας, και όχι ελάχιστο σε σημασία προφανώς, είναι η ενίσχυση της ελληνικής παιδείας στην περιοχή. Για όποιον την επιζητά, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητος κλπ. Με την παροχή περισσότερων εκπαιδευτικών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, τόσο μέσα στα σχολεία, μακάρι να μπορέσουμε να ξαναανοίξουμε τα σχολεία που λειτουργούσαν, όσο και διαδικτυακά, τη δυνατότητα που μας δίνεται σήμερα, για παιδιά και ενήλικες. Οι κινήσεις μας αυτές, στο μέτρο που θα πετύχουν, θα έχουν θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για τους ανθρώπους αυτούς που θεωρούμε δικούς μας, μέλη της ευρύτερης οικογένειάς μας, αλλά για όλους τους ανθρώπους της περιοχής, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δεν είναι μόνο η δική μας υποχρέωση το να ακολουθήσουμε την πολιτική αυτή. Θα ωφεληθούμε και εμείς. Θα ωφεληθούμε γνωρίζοντας καλύτερα την πραγματική μας ταυτότητα. Γνωρίζοντας ποιοι ήταν οι Ρωμιοί που αναφέρει ο Ρήγαυς Φεραίος στο θούριό του. Ποιο ήταν το Ρωμαίικο το οποίο προσδοκούσε και αγωνιζόταν γι' αυτό ο Μακρυγιάννης. Ποια είναι ακριβώς η Ρωμιοσύνη που σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου τραγούδησε προκαλώντας ανατριχίλα, πιστεύω, και προσφάτω σε όλους τους Έλληνες ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι το πνεύμα που πρέπει να μας κατευθύνει, και θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή μας συνεδρίαση θα αποτελέσει απαρχή για μια συνεργασία της ελληνικής πολιτείας με τους φορείς της εκπροσώπησης των Ρωμιών στη Συρία και στο Λίβανο, με σκοπό, όπως είπα και πριν, και τις συνθήκες στις χώρες αυτές, με σεβασμό απόλυτο στις χώρες αυτές και σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις τους, και τις συνθήκες στις χώρες αυτές να βελτιώσουμε, και τη δική μας αντίληψη του ποιοι πραγματικά είμαστε να ενισχύσουμε για να έχουμε την ταυτότητά μας που έρχεται από πολύ παλιά οδηγό και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Βουλουδάκη. Τον λόγο τώρα έχει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπρόεδρος, η κυρία Τζάκρη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνέλληνες που ζείτε και δημιουργείτε στην Εγγύης Ανατολή, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά, νομίζω, είναι, κύριε Πρόεδρε, και είναι πραγματικά αξιόλογη η πρωταβουλία σας, ως πραγματικούς ακρίτες και συνειροφύλακες του ιστορικού, θρησκευτικού, αξιακού και πολιτιστικού μας αποθέματος. Χωρίς εσάς και την ακάματη συμβολή σας, χωρίς το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμου και το Πατριαρχείο της Αντιοχίας,
χωρίς τη συμβολή όλων των Μητροπόλεων και των Εκκλησιών που αποτελούν θύλακες και καθοδηγητές του ελληνισμού στην περιοχή, ο ελληνισμός σήμερα θα σταματούσε στην Κύπρο. Στην πραγματικότητα, αν ενώσουμε τα τμήματα του ελληνισμού της Αιγής Ανατολής, θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα στρατηγικό και ανεκμετάλλευτο βάθος, το οποίο από κοινού με τα λοιπά χριστιανικά δόγματα αποτελεί το σύνορο της πολιτισμικής και όχι μόνο της γεωγραφικής Ευρώπης. Σε αντίθεση με τα μεγάλα προσφυγικά ρεύματα του 20ου αιώνα που παναπατρίστηκαν, εσείς, χωρίς να αφομοιωθείτε, αλλά συμβοδίζοντας με τους εντόπιους πληθυσμούς, κατορθώσατε να αποτελείτε την ήρεμη δύναμη που επίμονα συνθέτει και δεν διαιρεί, την ταλαιπωρημένη από τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες Αιγής Ανατολή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα προς ενημέρωση του κοινοβουλευτικού σώματος να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο ιστορικό επαληθευτικό υπόδαφθρο όσων διατύπωσα ήδη στην αρχή της παρέμβασής μου. Από το Μέγα Αλέξανδρο και μετά, στα εδάφη που απελευθέρωσαν οι Έλληνες από την Περσική Αυτοκρατορία στην Ανατολική Μεσόγειο, διαμόρφωσαν έναν νέο κόσμο, τον ελληνιστικό, όπου Έλληνες άπικοι και ντόπιοι συνδύωναν ειρηνικά και απολάμβαναν από κοινού τα αγαθά της γνώσης και της υλικής ευημερίας. Αυτός ο ενιαίος χώρος της Ανατολικής Μεσογείου συνέχισε να υφίσταται και μετά τη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Ακόμα και όταν η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταλήθηκε το 476 μετά Χριστόν, η ελληνόφωνη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο δηλαδή, που περιλάμβανε τα Βαλκάνια, τη σημερινή Τουρκία, τη Μέση Ανατολή με τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο και τη Λιβύη, άντεξε ως ενιαίος χώρος μέχρι την επίθεση που της εξαπέλυσε το Ισλάμ στα μέσα του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Επί χίλια χρόνια, από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. ως τα μέσα του 7ου αιώνα μετά Χριστόν, η Ανατολική Μεσόγειος και τα Βαλκάνια υπήρξαν ένας ενιαίος χώρος του ελληνιστικού και αργότερα του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, δηλαδή του δυτικού πολιτισμού. Παρά τους αιώνες που πέρασαν από τότε ως σήμερα και τους μεσουμανικές αυτοκρατορίες που κατέκτησαν την περιοχή, δηλαδή το Αραβικό Χαλιφάτο και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η υπεροχή εκείνου του κόσμου που άντεξε για χίλια χρόνια δεν χάθηκε καθόλου. Οι θύλακες του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και του δυτικού πολιτισμού που φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας είναι οι σημερινές ελληνορθόδοξες μειονότητες σε Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιορδανία και Αίγυπτο, και κοντά σε αυτές μπορούν να αθρηστούν και οι ρωμακαθολικές μειονότητες, είτε αφορούν απομεινάρια των σταυροφοριών, είτε ανατολικές εκκλησίες που ενώθηκαν αργότερα με το Βατικανό, δηλαδή οι ανατολικές καθολικές εκκλησίες. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, έκανα αυτή τη μικρή ιστορική αναδρομή, θέλοντας να καταστήσω μέρος των πρακτικών της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής τα πραγματικά περιστατικά και την ιστορική σας διαδρομή, τα οποία δυστυχώς λανθάνουν τις προσοχές του ελληνικού πολιτικού συστήματος και αποτελούν ένα από τα πλέον υπαξιοποιημένα κεφάλαια της εξωτερικής μας πολιτικής. Ως αναπληρώτρια τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέλω να σας θυμίσω ότι με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, τόσο με την πρωτοβουλία του για τη συγκρότηση ενός οικουμενικού δικτύου των αρχαίων πολιτισμών, όσο και με τις άμεσες παρεμβάσεις στην περιοχή σε δύσκολους καιρούς, έστρεψε την προσοχή μας στην Αιγής Ανατολή και στήριξε στο μέτρο του εφικτού τις ελληνικές και ευρύτερα χριστιανικές κοινότητες της περιοχής. Σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε ακάματα την ανιδιοτελή προσφορά σας και εύχομαι το πολιτικό μας σύστημα διακομματικά να σας ενισχύσει με ειδικά προγράμματα παροχής πιστοποιημένης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ακόμα και διαδικτυακά, αλλά και προγράμματα αξιοποίησής σας ως κοινότητες γέφυρες αναπτυξιακής συνεργασίας και λειτουργικής επανένωσης της Αιγής Ανατολής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις σαφείς εκκλήσεις των ελληνορθόδοξων και καθολικών Ρωμιών της Συρίας. Να πρωτοστατήσει μια τέτοια προσπάθεια, η οποία βεβαίως μπορεί να είναι και διεθνής, γιατί νομίζω ότι είναι καιρός να αναλάβουμε ως πολιτεία τις ευθύνες μας απέναντι σε όλους αυτούς τους ελληνικούς, θα έλεγα, πληθυσμούς. Και βέβαια, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι των ελληνορθόδοξων και καθολικών κοινοτήτων, όλοι αυτοί οι Ρωμιοί,
θα πρέπει να μας τιμήσουν και με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις εργασίες της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές που βιώσαμε σήμερα με τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσάκρη. Το λόγο ο κύριος Κουρολιάκος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που είναι μαζί μας απόψε εδώ σήμερα διαδικτυακά και που κατέθεσαν από την ψυχή τους πολύ σημαντικά πράγματα. Κατέθεσαν πράγματα που δεν πρέπει να μείνουν, κύριε Πρόεδρε, εδώ στην Επιτροπή μας, πρέπει να γίνουν γνωστά στο Πανελλήνιο. Είναι μεγάλος ο ελληνισμός της Διασποράς σε όλες τις Ηπείρους. Και η Επιτροπή μας προσπαθεί να φωτίσει άγνωστες πτυχές αυτής της ιστορίας, να φέρει σε επαφή μεγαλύτερη το κέντρο με την ομογένεια και να δημιουργήσει δεσμούς και να συνεχίσει τους δεσμούς που υπάρχουν στον πολιτισμό και σε μια σειρά από άλλα σημεία. Εδώ όμως έχουμε έναν ελληνισμό με την έννοια του ελληνικού πολιτισμού, ως μετέχοντες στον ελληνικό πολιτισμό, οι ομιλητές και όλοι αυτοί τους οποίους εκπροσωπούν, ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο στοιχείο, το δύσκολο στοιχείο είναι ο πόλεμος. Βρίσκονται σε μια εμπόλεμη περιοχή και δεν είναι οι μόνοι από τον ελληνισμό, είναι και οι Έλληνες που βρίσκονται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία σε εμπόλεμη πάλι περιοχή. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας για τη δουλειά που πρέπει να γίνει και όλα αυτά που πρέπει να προσφέρουμε στους Ρωμιούς της Μέσης Ανατολής και της Εγγύης. Υπάρχει και ένα άλλο ρωμαϊκό στοιχείο που είναι σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, είναι η Ρωμιοί του πατέρα. Αυτή είναι ακόμα είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτή η πατρίδα να κάνει κάτι. Πρέπει καταρχήν να πιέσουμε και εμείς, κύριε Πρόεδρε, να πάνε δάσκαλοι στα σχολεία. Δεν έχουν δασκάλους. Αυτό συζητούσαμε και με τον αγαπητό Χαμπίμ, συναντηθήκαμε πριν από λίγο καιρό σε ένα συνέδριο και με πολύ χαρά το γνώρισα εκεί και μιλήσαμε για τη ρωμαϊκή κοινότητα της Βηρητού. Δεν έχουν δασκάλους, χρειάζονται ένα δάσκαλο. Πέρα από τα σχολεία βέβαια υπάρχει και το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει και το Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν θέματα τα οποία πολιτιστικά ενδιαφέρουν τους Ρωμιούς αυτής της περιοχής και ίσως το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτές τις περιοχές με κάποιες εκθέσεις ζωγραφικής, κάποια συγκροτήματα μουσικής. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το δει το Υπουργείο. Χρειάζεται, ακούσαμε ότι αυτός ο πληθυσμός δεν είναι λίγες φορές που χρειάζεται και μια ανθρωπιστική στήριξη και εδώ θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και σίγουρα να κάνουμε κάτι για τους νέους αυτής της περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι παλιότερα που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, αλλά προφανώς θα συνεχίστηκε και μετά, υπήρχαν κατασκηνώσεις για τα παιδιά, ας πούμε, που ήταν ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία και ερχόντουσαν εδώ στις κατασκηνώσεις που υπάρχουν στους Δήμους και ερχόντουσαν σε επαφή με την Ελλάδα, με την ελληνική γλώσσα που τα περισσότερα από τα παιδιά δεν τη μιλούσαν, με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς στην Ακρόπολη και αλλού. Ας το προτείνουμε και αυτό στο αρμόδιο Υπουργείο. Το κακό είναι ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί. Σε αυτό το συνέδριο στη Μόσχα που συναντήθηκα με τον αγαπητό Χαμπίμ Σαλούμι, συνάντησα ένα δεσπότη της Εκκλησίας της Αντιοχίας, του Πατριαρχείου της Αντιοχίας,
ο οποίος μου έλεγε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί και δεν πρόκειται να γυρίσουν αυτοί. Άρα έχουμε μεγάλη ευθύνη για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που επιμένουν να τους συμπαρασταθούμε σε ό,τι έχουν ανάγκη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι άνθρωποι του ελληνικού πολιτισμού σε ένα ιστορικό κομμάτι του ελληνισμού που είναι η Μέση Ανατολή ζητούν βοήθεια, είναι εδώ, οργανώθηκαν μόνοι τους, ανακαλύπτουν μόνοι τους και φέρουν στην επιφάνεια την καταγωγή τους, τον πολιτισμό τους, όλα τα έκαναν μόνοι τους. Κάτι πρέπει να κάνει και η πατρίδα μας και είμαι σίγουρος κύριε Πρόεδρε ότι και με τη δική σας πρωτοβουλία και φροντίδα θα γίνει γνωστό το θέμα και τα αρμόδια Υπουργεία θα πάρουν μέτρα, γιατί εδώ όσον αφορά τον ελληνισμό και όσον αφορά τους συγκεκριμένα τους Ρωμιούς της Μέσης Ανατολής δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν διαφορές, είμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριοι συνάδελφοι, και νομίζω δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση. Έτσι. Κλείνοντας τη συζήτηση, θα πω ότι πράγματι σήμερα έγινε μια ιδιαίτερη συνεδρίαση, μια συνεδρίαση η οποία σε πολλά σημεία τους μας συγκίνησε. Μας συγκίνησε, αλλά και μας έδειξε για μια ακόμη φορά το μεγαλείο του ελληνισμού, τη δύναμη του ελληνισμού, τις βαθιές ρίζες που έχει ο ελληνισμός από όπου πέρασε και από όπου ζει και διατηρείται, όπως είπατε κύριε Σκουρολιάκο, μόνος του και οργανώνεται μόνος του, γιατί η δύναμη αυτή του ελληνισμού, της παράδοσης, του πολιτισμού, της γλώσσας, των εορτών είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους και οι ελληνικές κοινότητες και οι ρωμαϊκές κοινότητες για να διατηρήσουν και την ταυτότητά τους, για να διατηρήσουν και την συνείδησή τους μέσα από τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, τις γιορτές, που δείχνει την αγάπη τους και για την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε κι εμείς συνοδοιπόροι. Το λέω με μία κουβέντα, χωρίς πολλά λόγια. Πρέπει να είμαστε συνοδοιπόροι, γιατί σήμερα δεν γνώριζα, δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι γνωρίζανε, δεν γνώριζα το μέγεθος και τη δύναμη του ελληνισμού στην Εγγύς Ανατολή, όχι μόνο των ελληνικών κοινοτήτων, αλλά και των ρωμαίων κοινοτήτων, που αυτοπροσδιορίζονται από μόνοι τους. Πρέπει δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια διαφύλαξης και της γλώσσας και μέσα από τη γλώσσα του πολιτισμού και των παραδόσεων, πρέπει να είμαστε και εμείς στηρίγματά τους και να προσβλέπουν σε μας. Απευθύνομαι τώρα στους εκπροσώπους, ότι αυτή η συνάντηση, αυτή η συζήτηση είναι μία αρχή και θα ακολουθήσει συνέχεια μέσα στις δυνατότητές μας και μέσα από τις δυνάμεις που μας δίνει η θέση μας, η επιτροπή μας και η θεσμική μας θέση, να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε προτάσεις, να συζητήσουμε προτάσεις και για ανθρωπιστικές βοήθειες. Το θέμα των δασκάλων είναι εξαιρετικά κρίσιμο, αλλά γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι λόγω του πολέμου δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους δασκάλους να αποσπαστούν στις χώρες αυτές από τον φόβο του πολέμου και τα προβλήματα που έχει βέβαια ο Λίβανος μετά τις εκρήξεις που έχουν προηγηθεί στο λιμάνι, και ίσως να δούμε έναν άλλον τρόπο να ανοίξουν τα σχολεία, να διδαχθούν και τα Ελληνόπουλα αλλά και όσοι αραβόφωνοι Ελληνοορθόδοξοι θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Ξεκινάμε λοιπόν μία προετοιμασία και μία συζήτηση, αρχής γενομένης από σήμερα, για το πώς θα πρέπει και πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους συλλόγους και τους συμπατριώτες μας, μόνοι τους, και τους Έλληνοορθόδοξους και τις ελληνικές κοινότητες, αλλά και τις ρωμαϊκές κοινότητες. Με αυτά τα λίγα λοιπόν, η συνεδρίασή μας έλαβε τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους των ελληνικών κοινοτήτων και των ρωμαϊκών κοινοτήτων και ελπίζω σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα.